Παρακολουθείτε το κανάλι Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος. Είναι μία ακόμα εκπομπή μαζί με τον Στέλιο Ξεστομίδη. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Να πούμε και καλό καλοκαίρι, γιατί όλο λέμε δυσάρεστα και άσχημα. Είμαστε αναγκασμένοι όμως να πούμε και αυτή τη φορά τις τελευταίες εξελίξεις με την τελευταία, εγώ θα έλεγα, προειδοποίηση που έστειλε η Ρωσία προς τη Δύση. Πολύ σημαντικά, Στέλιο μου, στοιχεία σχετικά με το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα πούμε για την εισαγγελική έρευνα που ξεκίνησε η Αδηλίνη και πώς ξεκίνησε. Έχουμε και κάποια σημαντικά στοιχεία για αυτό το τεράστιο πρόβλημα του δημογραφικού σε συνάρτηση με μια απίστευτη δήλωση που έκανε ο Στουρνάρας και θα ακούσουμε σε λίγο σε ποιους Έλληνες, σε ποια κοινωνική ομάδα πρότεινε ότι αν δεν τους αρέσει να μεταναστεύσουν. Λοιπόν, Στέλιο μου, θέλω το σχόλιο σου πρώτα απ' όλα για τις διεθνείς εξελίξεις που μας αφορούν άμεσα, διότι είδαμε ο Πούτιν έστειλε μια τελευταία προειδοποίηση ότι είμαστε πλέον στο κρίσιμο σημείο από όπου δεν υπάρχει επιστροφή. Ότι και ο Λαυρόφ μετέφερε περίπου το ίδιο μήνυμα, ότι οι Δύσοι έχουν κλειστά αυτιά και μυαλά και ότι ουσιαστικά μας προχωράνε σε μια παγκόσμια κλιμάκωση. Το δεν έχουμε επιστροφή. Ξέρω εγώ πάρα πολύ καλά και εσύ και όλοι για όσοι μας παρακολουθούν εδώ και χρόνια τι σημαίνει. Μου θυμίζει το Φεβρουάριο του 2022 όταν είχα πει στο διαδίκτυο στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινήσει αυτό και δεν υπάρχει και περίπτωση να μην κλιμακωθεί όλο αυτό. Η παράμετρος βέβαια την οποία πραγματικά προσδοκούσα και προσδοκώ είναι η παράμετρος της λογικής. Δηλαδή να καθίσουν να βάλουν κάτω και οι δυτικοί τις συνέπειες αυτού που κάνουν και να καταλάβουν ότι αυτό δεν έχει νικητή. Σου είχα πει τις προάλλες ότι έχουν βγει μέχρι και ταινίες με σενάριο να δείχνουν προηγμένους υπολογιστές, απίστευτους υπολογιστές, οι οποίοι καταλήγουν πάντα στο ότι δεν μπορεί να βγει νικητής. Ξεκινώντας, δηλαδή έχοντας τα δεδομένα της πυρηνικής δύναμης κρούσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια μπαίνουν στο παιχνίδι και άλλες χώρες, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να ανατρέψουν το σενάριο του τρόμου που περιγράφω. Άρα, αν το ξεκινήσουν, εγώ γνωρίζω και ήμουν ο πρώτος που είπα σε ελληνικά μίντια ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, που έχει αλίμονο δηλαδή αν ο Biden, ο οποίος προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βρει μια καρέκλα που δεν υπάρχει πίσω του, ή πάει να φύγει σε ένα σημείο που υπάρχει τείχος και δεν υπάρχει πόρτα ή πέφτει 5 φορές την ώρα που ανεβαίνει στο αεροπλάνο, ουέ και αλίμονο αν ήταν αυτός ο οποίος έπαιρνε τις αποφάσεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο διάβλος επικοινωνίας και είναι το βαθύ κράτος, είναι η CIA, είναι η FSB στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πρέπει να σου πω εδώ ότι δεν βλέπω ούτε την παραμικρή πρόθεση για αποκλιμάκωση, αντίθετα προετοιμασίες ακούω διαρκώς. Και μάλιστα η δική μας η χώρα είναι κυριολεκτικά, εκτός το ότι είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, είναι ανοχήρωτη και διερωτώ με αν γίνει κάτι. Υπάρχουν καταφύγια, υπάρχει επάρκεια σε τρόφιμα. Τι ανοησίες είναι αυτές που λένε να ετοιμαζόμαστε, το κράτος έχει ετοιμαστεί, μας έχει προετοιμάσει για κάτι. Να συμπληρώσω εδώ ότι οι ηγέτες των χωρών της G7 απέρριψαν την ειρηνευτική πρόταση του Πούτιν με όρους τους οποίους είχε ξαναβάλει βεβαίως και πάλι είχε ξανααποριφθεί υπό την ηγεσία της Ιταλίας και της Μελώνη, παρακαλώ, η G7, που επανέλαβε και αυτή τη στήριξη στην Ουκρανία. Και έχουμε τα τελευταία 24 ώρα, πρώτον, αυτό το πρόσφατο που το έδειξα και εγώ σε προηγούμενο βίντεο, το μήνυμα που θέλησε να περάσει τώρα, ότι δεν είναι έτοιμοι οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Έλληνες για ένα πόλεμο με τη Ρωσία ουσιαστικά, ότι η δημοκρατία και η ευημερία δεν είναι δεδομένη, έκανε αναφορές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε τον Βούτσιτς, τον πρόεδρο της Σερβίας, πριν από την τώρα Μπακογιάννη, να βγαίνει και να λέει ότι προβλέπει μια παγκόσμια σύραξη σύγκρουση. Εντός 3 με 4 μήνες, είπε. Εδώ, συγγνώμη, θα σου δώσω αμέσως το λόγο, αλλά θέλω να πω και κάτι για κάποιους, έστω μπορεί να ήταν λίγα αυτά τα σχόλια, δεν έχει σημασία, ανάμεσα στα 200, υπήρχαν και 2-3 που είπαν ότι μας τα λένε για να τρομάξουμε. Εγώ θα πω ότι ακόμα και έτσι να είναι,
όταν αυτή η στάση που παίρνει η κυβέρνησή μας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σημαίνει ότι θα έρθει η κλιμάκωση, άρα εδώ έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Μπορεί να θέλουν να μας τρομάξουν για να δίνουμε περισσότερα λεφτά και όπλα. Ναι, αλλά αυτό και πάλι δεν οδηγεί σε μια τρομακτική πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Σας ρωτάω να μας απαντήσουν και οι τηλεθεατές και να γράψουν και τη γνώμη τους με ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Κοίτα να δεις, είναι πολύ υπεραπλουστευμένο αυτό το μας τα λένε για να τρομάξουμε. Σαφέστατα, ναι, υπάρχει, υπάρχει αυτό το σενάριο, αλλά δεν βλέπω ουσιαστικά υπερβολή. Η υπερβολή είναι στις πράξεις και όχι σε αυτά που λένε, γιατί σε πληροφορώ. Αν ήθελαν να πούν κάτι για να προστατέψουν, θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να έχουν κλείσει τα σύνορα, να ελέγχουν ποιοι μπαίνουν, να υπάρχει επάρκεια τροφίμων που έχουν φροντίσει να μην υπάρχει ούτε το μίνιμουμ της επάρκειας που απαιτείται για τον ελληνικό λαό. Για εμάς τους πολίτες. Βέβαια, για εμάς τους πολίτες, ναι. Αυτά είναι τα έργα που σου είπα, με πράξεις. Το ότι βγαίνουν και λένε πράγματα τα οποία σίγουρα τρομάζουν, εννοείται, γιατί δεν τρομάζει κανείς όταν ακούει μια πυρηνική υπερδύναμη να λέει ότι φτάνουμε στο σημείο χωρίς επιστροφή. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη προσπάθεια. Αυτό που μας τρομάζει, αυτό που τρομάζει εμένα, Θάνο, και κλείνω, είναι οι πράξεις, η ανεπάρκεια σε πράξεις που θα έπρεπε να έχουν κάνει εδώ και πολύ καιρό για να έχουν οχυρώσει τη χώρα και έναντι της Τουρκίας και έναντι οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. Να σου θυμίσω εδώ πριν τελειώσω ότι δεν μου άρεσε καθόλου αυτό το οποίο είπε ο Πούτιν. Δεν τα χαίρομαι, δηλαδή να ακούω τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας να λέει «προσέξτε, το έχετε παρακάνει, διότι είστε πολύ πυκνοκατοικημένοι Ήπειρο στην Ευρώπη». Και υπονοούσε φυσικά, να σου το πω έτσι για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι υπονοούσε? Ότι εγώ μπορεί να φάω 2-3 πυρηνικές κεφαλές, αλλά είναι αχανής η χώρα μου. Εσείς εκεί είστε τόσο πυκνοκατοικημένοι που μία να πέσει στη Γερμανία θα υποστούν τις συνέπειες και οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Αυτό ουσιαστικά για μένα. Μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Μου έλεγες πριν, Στέλιο, πριν ξεκινήσουμε, ότι αυτοί οι ηγέτες που τα λένε έτσι πολύ απλοϊκά, ότι δήθεν να προετοιμαστούμε για καταστάσεις πολεμικές χωρίς δημοκρατία και χωρίς ευημερία, ότι αυτοί, μου έλεγες, έχουν καταφύγια, έχουν αυτοί μαζέψει από θέματα. Θέλω να το ακούσω, Στέλιο. Γνωρίζω, τώρα δεν κάνει να πω, εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένοι αυτά που μπορείς VIPs, να πεις, ναι, ναι. Υπάρχουν VIPs λοιπόν και αρχηγοί κρατών οι οποίοι ξέρω ότι έχουν και ακίνητα στην Ελλάδα. Έχουν φροντίσει εδώ και χρόνια αυτά τα ακίνητα να έχουν και πυρηνικό καταφύγιο. Οι βίλες στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Βίλες πάνω στο κύμα. Βίλα πάνω στο κύμα βεβαίως με πυρηνικό καταφύγιο από κάτω. Που σε πληροφορώ κόστησε πολύ περισσότερο το πυρηνικό καταφύγιο να γίνει παρά η ίδια η αγορά της βίλας. Τώρα φαντάζομαι. Φωτογραφίζω εγώ και αυτοί που ξέρουν, ξέρουν τι εννοώ. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Άλλωστε μπορούν να ψάξουν να βρουν ποιοι έχουν κάνει τώρα τα τελευταία χρόνια και ποιες προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας έχουν επενδύσει. Ότι με ιντριγκάρεις και εμένα αυτή τη στιγμή και θέλω ναι, και εντάξει, να μάθω δεν, το γνωρίζουν κάποιοι. Σέβομαι ότι μέχρι εκεί μπορείς να πεις. Το γνωρίζουν, ποιο... έχουν καταλάβει ήδη κάποιοι. Τι εννοώ και αναφέρομαι και το κλείνω εδώ για την Πελοπόννησο. Εντάξει, γνωρίζουν πολύ καλά ποια διεθνής προσωπικότητα έχει αγοράσει και βίλα πάνω στη θάλασσα με δικό της λιμάνι και από κάτω έχει πυρηνικό καταφύγιο. Γιατί έχει και άλλοι, σαφέστατα, έχουν φροντίσει να είναι κάτι οχυρωμένοι. Αλλά το ζητούμενο είναι το εξής. Εάν δεν γίνει, αν δηλαδή δεν επέλθει να πω θειαπρόνοια η κοινή λογική και φύγουν πολλοί διυπηρωτική, το παιχνίδι έχει χαθεί. Πραγματικά δεν θα υπάρχει άλλη μέρα. Θα φτάσουμε σε αυτό που είπε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ότι γνωρίζω, δεν ξέρω λέει με τι όπλα θα γίνει ο τρίτος, ξέρω όμως με τι θα γίνει ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, με ρόπαλα, πέτρες και ξύλα. Δεν είναι μόνο αυτοί που περιγράφω, στην Ελλάδα δηλαδή, που έχουν φροντίσει να έχουν τα πυρηνικά καταφύγια, έχουν φροντίσει οπουδήποτε υπάρχει το συγκεκριμένο resort που έχουν αυτοί, να έχουν επάρκεια για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά ξαναλέω ότι αν η σύγκρουση είναι χωρίς μέτρο και χωρίς προσυνεννόηση, θα είναι πολύ αργά για όσους είναι πάνω στην επιφάνεια της γης. Και να επιβιώσουν δηλαδή 2 και 3 μήνες κάτω στα καταφύγια, όταν θα έρθουν στην επιφάνεια, απλούστατα δεν θα υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης.
Λοιπόν, και λέω τώρα, αυτό είπε και ο Πούτιν, ας πούμε, ότι εσείς στην Ευρώπη είστε μια πυκνοκατοικημένη Ήπειρος και προφανώς υπενοείς ότι δεν έχετε και τους φυσικούς πόρους. Τώρα, το τι φυσικοί πόροι θα μείνουν αν γίνει αυτό το σενάριο, πραγματικά η μόνη λύση εναλλακτική, και υπήρχε και βιβλίο παλιά, η εναλλακτική λύση 3, που μιλούσε ότι η μόνη διέξοδος για επιβίωση θα είναι ενδεχόμενος υπόγειες πόλεις ή επικισμός του διαστήματος. Αυτά εγγράφησαν σε βιβλίο το 1978. Ο Elon Musk, ξέρεις, ότι είναι σε αυτό το project και προσπαθεί να το πραγματοποιήσει, έτσι. Τώρα, πολύ φιλόδοξο, πότε θα τα καταφέρει, δεν ξέρουμε. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι ότι αν ξεκινήσει αυτό που πάνε να περιγράψουν, χωρίς να έχουν συμφωνήσει μέχρι που θα φτάσουν, δεν θα υπάρχει ζωή όπως την ξέρουμε την επόμενη μέρα στον πλανήτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει, να πούμε και στους φίλους και τις φίλες, μια σειρά που περιγράφει ακριβώς αυτό, ότι κάποιοι φρόντισαν και κλείστηκαν από κάτω. Το Fallout είναι. Ήταν και video game, ένα από τα πιο γνωστά. Και είναι τώρα σειρά, είναι στον πρώτο κύκλο που κάνει θράψη. Λοιπόν, να πούμε και λίγο τι μας απάντησαν στη δημοσκόπηση οι φίλοι τηλεθεατές για το πόσο και αν είμαστε κοντά σε ένα τρίτο παγκόσμιο. Πολύ κοντά, είπε το 66%, κοντά το 19% και δεν γνωρίζω το 15%. Και εντωμεταξύ, στις ακτές της Φλόριντα και του Μαϊάμι, τις τελευταίες ημέρες, τελειώ, επικρατεί ένας χαμός με κάποιους Αμερικανούς να βγάζουν βιντεάκια στα μέσα δικτύωσης και να δείχνουν από πάνω, γιατί πετάνε συνεχώς μαχητικά. Κάποια είναι 100% αμερικανικά, αλλά κάποιοι λένε σε κάποιες εικόνες ότι είναι ρωσικά, άλλοι μου γράψαν ότι, δεν ξέρω τι είναι ρωσικό και τι όχι, όμως είναι ενδεικτικό ότι οι Αμερικανοί νιώθουν αυτή τη στιγμή πολύ κοντά την ανάσα του Πούτιν με τα πολεμικά πλοία που έχει στην Αβάνα της Κούβας, που είναι μόλις 160 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα. Είναι ενδεικτικό, ναι, δηλαδή. Ισχύει αυτό, και αυτό το οποίο είναι αυτό που δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να το αποτρέψουν είναι το θέμα των πυρηνικών υποβρυχίων, έτσι, τα οποία είναι τόσο εξελιγμένα πια, δεν βρισκόμαστε στην εποχή του Κούρσκ, που βυθίστηκε και το ψάχναν και βοηθούσαν και οι δυτικοί. Εδώ τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω, συνεχίζω και σου λέω εδώ και μήνες, ότι έχω την αίσθηση ότι η ανθρωπότητα κινείται όχι απλά σε ένα τεντωμένο σκηνή, κινείται σε ένα λεπτό στρώμα πάγου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να σπάσει και να δούμε κυριολεκτικά τον όλεθρο. Πάμε και λίγο τώρα στον ανασχηματισμό, ανακύκλωση τον έχουν ονομάσει περισσότερο και όχι αδίκως. Μέσα από εκεί λοιπόν ο Μητσοτάκης πρώτον είπε ότι βλέπετε κράτη όπως στη Γαλλία και στη Γερμανία αντιμετωπίζουν σοβαρές εσωτερικές αναταράξεις, όλα αυτά λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά σαν να είπε ότι έρχεται και εδώ, ότι το γλιτώσαμε λίγο το κύμα αυτό, αλλά δεν θα το γλιτώσουμε και εντελώς. Ναι. Έχουμε τώρα εδώ στη Γαλλία μία πτώση ρεκόρ στο χρηματιστήριο λόγω ανόδου της ακροδεξιάς, όπως τη χαρακτηρίζουν. Έχουμε τα ασφάλιστρα κινδύνου που αυξήθηκαν με το καλημέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της ανόδου πάλι της ακροδεξιάς, για να μην επαναλαμβάνω. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ήδη, έχει ξεκινήσει μάλλον, μία κίνηση να τραβήξουν το χαλί στις δυνάμεις οι οποίες εξελέγησαν με την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι. Και μετά λένε για θέματα δημοκρατίας, γι' αυτό το υπογραμμίζω. Και πολύ σωστά προανέφερες για τη Μελόνι, που είχαν ενθουσιαστεί κάποιοι με το που είχε βρει και είχαν πει ότι να, η απαρχή θα είναι η Ιταλία, όπου θα αλλάξει. Βέβαια, να σου πω εδώ ότι και η Ιταλία και η Αυστρία και η Ουγγαρία, Θάνο, προμηθεύονται ακόμα ρωσικό φυσικό αέριο. Δεν ξέρω, το γνωρίζεις φαντάζομαι, έτσι, μέσω της Ουκρανίας, παρακαλώ. Αλλά από εκεί και πέρα η Μελόνι δεν διαφοροποιείται όσον αφορά το αμυντικό δόγμα. Βέβαια, εντάξει, τώρα πάμε και κάνουμε λίγο μια πρόβλεψη. Αν δηλαδή πάρει την κυβέρνηση της Γαλλίας η Λεπέν με κάποιον ο οποίος φέρεται να είναι πάρα πολύ φανατικός στις απόψεις του, δεν μπορεί να προδικάσει βέβαια κανείς ότι θα αλλάξει κάτι, γιατί όπως το γύρισε η Μελόνι, ενδεχομένως μπορεί να το γυρίσει και η κυρία Λεπέν, λέω ενδεχομένως. Άρα όλα είναι ανοιχτά. Έλεγες πριν για το φυσικό αέριο που προμηθεύεται η Ιταλία. Εμείς με το εμπάργκο που κάναμε στο ρωσικό φυσικό αέριο,
προμηθευόμαστε σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΣΦΑ, ναι, ρωσικό αέριο, αλλά από τον αγωγό, από τους Τούρκους, από τον αγωγό, ναι, αγωγό Turk Stream, και είναι η ποσότητα 11 φορές πάνω για το Μάιο του 2024 σε σχέση με το Μάιο του 2023. Ναι, το βαφτίζουν καλό ρωσικό φυσικό αέριο. Επειδή το παίρνουν από τους Τούρκους, αλλά ας είναι, ναι, ρωσικό. Ναι, εντάξει. Ναι, δηλαδή πώς λέγαμε ότι είναι νηστίσιμη μπριζόλα, έτσι κάπως τώρα και το φυσικό αέριο είναι καλό ρωσικό φυσικό αέριο. Καταλαβες, είναι καλό επειδή το πληρώνουμε 1100% παραπάνω. Γι' αυτό είναι και καλό. Έρχονται λοιπόν και νέες αυξήσεις στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο. Ναι, και όπως μου είπαν φίλοι που γνωρίζουν, αυτό είναι λόγω της κρίσης του φυσικού αερίου που χρειάζεται να κάνει η χώρα μας για να παράξει ενέργεια, όταν σταματούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, πότε κρατάνε τα φωτοβολταϊκά κτλ. Οι αέριδες, ναι, ναι. Μια ενέργεια που δεν μπορεί να αποθηκευτεί σχεδόν στο σύνολό της. Ναι. Για να καταλαβαίνουν οι φίλοι και οι φίλες γιατί, ναι, πληρώνουμε και ακριβά. Ναι, να καταλαβαίνουν όμως οι φίλες και οι φίλες. Συγγνώμη, μία φράση θα νομούν να καταλαβαίνω. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα το πω τώρα. Δεν είναι κακία. Δεν είναι κακία, είναι αλήθεια. Λοιπόν, να καταλαβαίνουν όμως οι φίλες και οι φίλοι ότι η Γερμανία, που είναι και το αφεντικό μας εντός εισαγωγικών οικονομικά και γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, εκτός το ότι προμηθεύεται φυσικό αέριο ακόμα. Και η Σλοβακία και η Ουγγαρία, όπως είπα, και η Αυστρία και η Ιταλία μέσω αυτού του συγκεκριμένου αγωγού, και τώρα μάλιστα βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με την Ουκρανία τι θα γίνει, πρέπει να σου πω ότι η Γερμανία και η Πολωνία δεν έκλεισαν τα λιγνητικά τους εργοστάσια. Εδώ εμείς δηλαδή είμαστε avant-garde, έτσι, είμαστε δηλαδή η εμπροστοφυλακή όλων όσον αφορά την εξαθλίωση. Και κλείνω, δεν θέλω να πω τίποτα. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό οι φίλες και οι φίλοι. Λοιπόν, να δούμε και ένα ακόμα στοιχείο από τον ανασχηματισμό που εμένα μου λέει πολλά. Δύο μάλλον είναι, δεν θα αναφερθώ τώρα στα πρόσωπα που είναι ανακύκλωση μεν, αλλά από τους αμετακίνητους, αυτοί μου λες και τους έχουν τσιμέντο στα πόδια, είναι η Κεραμαίος, η οποία έχω ξεχάσει από πόσα εποχή έχει περάσει πραγματικά, από το παιδείας, τώρα πηγαίνει στο εργασίας. Και φεύγοντας παρέδωσε, ναι, στον Λιβάνιο, που τον αναβάθμισε από υφυπουργό σε υπουργό. Τώρα, δύο στοιχεία για αυτά τα δύο πρόσωπα θα αναφέρω. Πρώτον, η Κεραμαίος είναι γνωστό ότι είναι θαμώνας στις μεγάλες λέσεις. Δεύτερον, ο Λιβάνιος ήταν αυτός που είχε βγει και είχε πει στη Βουλή για το τσιπάκι στα ζώα, ότι τώρα έρχεται για τα ζώα και μετά θα έρθει για τους ανθρώπους. Τρίτον, έχουμε σε εκκρεμότητα το Ασημακοπούλου Γκέιτ, όταν ήταν υπουργός η Κεραμαίος που τη μετακίνησε, και έχουμε και αυτή την περίεργη διαρροή στα γραφεία που είχαν μέσα στοιχεία εκλογικών καταλόγων, που με έναν νυχοκόπτη μπορούσε κανείς να τη διαρρήξει, και έλεγαν ότι δεν έγινε τίποτα, ότι δεν έκλεψε κανείς τίποτα στοιχεία. Ναι, γιατί η πόρτα άνοιγε πολύ εύκολα, γι' αυτό καταλάβεις, δεν ήταν διάρρηξη. Τον αέρα άνοιγε, όχι, την νυχοκόπτη λέω και πολύ. Τώρα όμως, η αγέλια είναι και για κλάματα. Στέλιο μου, έχουμε μια εισαγγελική έρευνα που ξεκίνησε η Αδηλίνη, η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όχι όμως αυτεπαγγέλτος για τις καταγγελίες για νοθεία που έχουν βγει τα τελευταία 24 ώρα, αλλά μετά από επιστολή του Λιβάνιου που τον αναβάθμισε και τον έκανε υπουργό εσωτερικών, και ο οποίος λέει το εξής, άκουσε το εδώ. Ότι, ναι, επειδή η εκλογική διαδικασία κτλ. Είναι ύψιστη μορφή λειτουργίας δημοκρατίας, σας παρακαλώ πολύ, ναι, όπως εξετάσετε το συντομότερο δυνατό της καταγγελίας, προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά για τη διενέργεια των εκλογών. Σαν να της είπε, κάνε μία έρευνα, εγώ έτσι το ακούω. Κάνε μία έρευνα και βγάλε ότι δεν έγινε τίποτα. Εγώ έτσι το ακούω. Δεν ξέρω, θέλω και το σχόλιο σου. Κάνε ένα σχόλιο. Ακριβώς και εγώ έτσι το βλέπω. Και έτσι το βλέπω και έτσι το ακούω. Και γι' αυτό και έτσι γελάω. Και γελάμε μαζί. Τι να κάνουμε, πρέπει να γελάμε και λίγο. Θες να πούμε τώρα κάτι, έχουμε δύο ακόμα θέματα θα κρατήσω. Βέβαια δεν μας είπε, μια φράση, δεν μας είπε βέβαια ότι η στατιστική καταργείται με το θέμα της επιστολικής, έτσι. Δηλαδή βλέπεις μια άλλη εικόνα από εδώ που δεν συνάδει καθόλου, αλλά εντάξει, αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα. Είπαμε, ναι, δεν πειράζουν αυτά, εντάξει, φίλες και φίλοι, και η αποχή δουλεύει καλά, όλα καλά. Ναι. Πάμε τώρα σε αυτά που κάθε τόσο μας λένε για το κλίμα, έτσι, και γι' αυτό πολλά που έχουμε υποστεί και θα υποστούμε είναι πάλι γι' αυτό. Θα φέρει την ακρίβεια,
μέσα στο καλοκαίρι θα κρυβίνει το νεράκι, τα αναψυκτικά. Θα πρέπει να επιστρέφουμε, τέλειο, να γίνουμε σαν αυτούς τους ρακοσυλλέκτες. Με τα τρίκυκλα. Έχει γίνει και νέο επάγγελμα. Έχω δει πολλούς και εδώ στην πόλη μου. Γυρνάνε, σε πληροφορώ και μαζεύουν τα, ναι, ναι, τα πλαστικά. Αυτοί όμως που δεν θα μπορούν και είναι λογικό και πρακτικό να μην μπορεί κανείς να μαζεύει τόσες ποσότητες από τα δικά του. Για νεράκια μιλάμε, για χυμούς. Θα τα πληρώνει πιο ακριβά, δεν θα παίρνει την επιστροφή. Και λέει τώρα, εδώ θέλω να σταθούμε. Είχε πει και πολύ σωστά για αυτά που πέφτουν στην Ουκρανία, που έχουν ουράνιο και διάφορα άλλα. Τι προκαλούν. Εδώ λοιπόν έχουμε στοιχεία που λένε ότι από το μέχρι στιγμής κακό στην Ουκρανία έχουν προκληθεί, λέει, 175 εκατομμύρια τόνοι του διοξιδίου του άνθρακα. Αλλά κατά τα άλλα, η G7 λέει συνεχίζουν όπως είμαστε. Δεν υπάρχει. Μόνο με τα αναψυκτικά και τα νερά. Εκεί δεν πειράζει. Αυτά δεν πειράζει. Ούτε το απεμπλουτισμένο ουράνιο πειράζει. Ούτε όλα αυτά που πέφτουν, ούτε οι φωτιές, ούτε τίποτα. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα που δεν πειράζουν. Είναι καλά πράγματα αυτά. Καταλαβαίνεις. Τώρα θα σε κάνω να δεν ξέρω πώς να αντιδράσεις και οι φίλοι και οι φίλες. Μην μου πεις ότι μου ετοιμάζεις τουρναρά. Αντέδρασα πολύ άσχημα όταν άκουσα αυτή τη δήλωση. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μας έχετε από πολύ μακριά από την εποχή του Σιμίτη, έτσι για να μην τα ξεχνάμε, δήλωσε ότι μίλησε σαν να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει 3 χρόνια μπροστά της και ότι συνεχίζουμε κανονικά. Δεν βλέπω κανένα λόγο να κάνουμε κάτι το αντίθετο και αναφέρθηκε, εδώ είναι το σημαντικό, στην τεκμαρτή φορολόγηση των μικρομεσαίων, λέγοντας ότι λένε τώρα ότι έφταιγε, ας πούμε, εν μέρη για το αποτέλεσμα η φορολογία των μικρομεσαίων. Να μεταναστεύσουν, είπε, είναι, αν είναι δυνατόν, λέει, να λέμε τέτοια πράγματα. Να μην διαμαρτύρονται δηλαδή κιόλας οι μικρομεσαίοι για αυτά τα χαράτσια και να μεταναστεύσουν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό καταρχήν δεν είναι δική του, δεν έχω λόγια γιατί αν εκφραστώ θα υποστώ τις συνέπειες, αν πω αυτά που σκέφτομαι. Θα πω αυτά που λένε άλλοι όμως, οπότε εντάξει δεν μπορεί να μου κάνει κανείς κάτι, γιατί αυτό το 100 sites να ανοίξουμε τώρα και να διαβάσουμε σχόλια είναι το... αν θέλεις, ο άνθρωπος του Σιμίτη, ο Στουρνάρας, τοποθετημένος από συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένους κύκλους, ο οποίος προφανώς δεν έχει απλά αποθρασινθεί, αλλά αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, το είπες και μόνος σου, ότι είναι σαν να υποκαθιστά και την κυβέρνηση ουσιαστικά και να ξέρει πόσο χρόνο έχει ακόμα για να τελειώσει, να αναλύει και το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν το κατάλαβα. Μήπως πάει και τη θέση του έχει... και του εκπροσώπου, δεν ξέρω. Τι δουλειά έχει δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδας, θα τρελαθούμε τελικά σε αυτή τη χώρα. Είναι δυνατόν. Επειδή έχει την ασυλία, διότι στο είπα, ανήκει σε ένα πολύ συγκεκριμένο σύστημα ο Στουρνάρας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι, ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να με μετακινήσει ο Πρωθυπουργός και λέω ό,τι θέλω. Και προκαλώ όσο θέλω. Γιατί αυτό που είπες πριν είναι πρόκληση. Ποιος είναι ο Στουρνάρας για να πει στο μικρομεσαίο να πάει να μεταναστεύσει. Θα μου πεις, πήρανε 13% και μεταμορφώθηκε σε 27-28 στις ευρωεκλογές, έτσι. Ναι. Okay, έχουμε, πάμε παρακάτω. Έχουμε που λέει, γιατί πόσοι μετανάστευσαν ακριβώς για τέτοιους λόγους. Για τις φορομπηκτικές πολιτικές, για τους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια. Και έχουμε αυτή τη στιγμή τη Eurostat να προβλέπει ότι το 2070 οι Έλληνες θα είμαστε το 50% του πληθυσμού και το υπόλοιπο 50% θα είναι αλλοδαπή. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως πάνε θα είναι πιο σύντομα. Και μάλιστα αυτό το υπενόησε και ο Elon Musk στις δηλώσεις του, ότι είμαστε ένα είδος προς εξαφάνιση. Αυτή η δήλωση όμως του κυρίου Στουρνάρα κανονικά, σε ένα κράτος το οποίο πάνω απ' όλα η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο και είναι ανεξάρτητη, Θάνο, θα έπρεπε να τον έχει καλέσει ένας εισαγγελέας. Διότι αυτό δεν μπορείς να το λες και με ποια αρμοδιότητα, ξανατονίζω. Βγαίνει και λέει, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος είναι τι. Από πού και ως πού παίρνει αυτή την πρωτοβουλία να κάνει λόγο και να υποδείξει ποιοι θα μεταναστεύσουν και ποιοι δεν θα μεταναστεύσουν. Αυτή είναι η δουλειά του. Και ξαναρωτάω. Ένας εισαγγελέας δεν μπορεί να τον καλέσει, για να έχουμε και εμείς την αίσθηση ότι πραγματικά λειτουργεί κάτι σε αυτόν τον τόπο. Προς το παρόν είναι τουλάχιστον η εισαγγελέα του Αριού Πάγου απασχολημένη
για να δει αν έγινε νοθεία ή όχι στις εκλογές. Δεν ξέρω, αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις. Τίποτα. Γέλασα πολύ στην αρχή. Τώρα με πιάνει μια κατάθλιψη ακούγοντα. Γι' αυτό σου είπα, δεν θέλω να ακούσω το Στουρνάρα. Είναι δηλαδή πλέον έχουν φύγει και τα προσχήματα του Θράσους, έτσι. Έχουν φύγει και δεν κρατάει προσχήματα. Απορώ πραγματικά πώς είναι δυνατόν να υπερισχύουν αυτές οι φωνές και να μην τον καλεί κάποιος να δώσει απολογία για αυτά που λέει και προκαλεί. Όμως υπερισχύουν και τα τέτοια έχουν πει κι άλλοι. Μπορεί όχι σε τέτοιο επίπεδο, αλλά τα έχουν πει κι άλλοι από την κυβέρνηση. Και ο Πέτσας. Έχεις δίκιο. Και ο Πέτσας. Δεν το ξέχασες. Όσοι δεν προσαρμοστούν, τρεις φορές άλλαξε για το καύσιμο, για τον καυστήρα. Όσοι δεν προσαρμοστούν, θα πεθάνουν. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους και τις φίλες που παρακολουθήσανε. Στέλιο, και ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά και σένα που ήσουν και πάλι κοντά μας. Θα τα ξαναπούμε, φίλες και φίλοι, και πάλι καλό καλοκαίρι. Δεν έχει σημασία που εμείς είναι η δουλειά μας αυτή. Είμαστε αναγκασμένοι να μεταφέρουμε τις ειδήσεις, αλλά και αυτά που κρύβονται από πίσω. Όμως υπάρχει και αυτό που λέμε η ανθρώπινη πλευρά, να ζήσουμε και το καλοκαίρι μας που είναι που ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, έχουμε και την ακρίβεια, αυτό δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, με τις ξαπλώστρες που θέλουν δύο άτομα, ούτε 50 ευρώ δεν τους φτάνουν. Και μετά λέμε για υπογεννητικότητα. Και στην Αττική, παρακαλώ, όχι στη Ριβιέρα την πραγματική. Λοιπόν, να είστε καλά από εμάς. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.